Η ομιλία νωρίτερα του Υπουργού Παιδείας ήταν μνημείο αντιστροφής της πραγματικότητας. Από τις αρχικές παραδοχές μέχρι τη χυδαία και ανιστόρητη διαπίστωση ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο ήταν δημιούργημα της Χούντας για να αποκλείσει τους κομμουνιστές. Αυτά ακούσαμε νωρίτερα. Τα στελέχη της κυβέρνησης πρέπει κάποια στιγμή να διαβάσουν την ιστορία αυτού του τόπου. Την πραγματική ιστορία, που είναι η ιστορία των λαϊκών αγώνων. Ο απόϊχος των αγώνων της δεκαετίας του 60 για το δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων στην εκπαίδευση φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Δεν έχετε ακούσει το 1994. Δεν έχετε ακούσει για το ψωμί παιδεία ελευθερία πάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου. Αυτό το σύνθημα αντιζητούσε ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Ας σοβαρευτούμε. Καλά τα τσιτάτα απολογητών του αχαλήνοτου καπιταλισμού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αναπτύχθηκε σε όλη την Ευρώπη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης της εποχής. Δεν ήταν ιδιομορφία και έμπνευση της δικτατορίας. Όπως σήμερα, γι' αυτό το λόγο, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, προωθείται η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Αλλά θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Τώρα, και τότε και τώρα, η ανάγκη για ασφικτικό έλεγχο της άλλης άποψης στα πανεπιστήμια ίδια ήταν. Τότε από το κράτος, σήμερα από την αγορά. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Το πανεπιστήμιο σε κάθε σύστημα στηρίζει κάθε φορά το οικονομικό-κοινωνικό σύστημα που αναπαράγει. Το είδαμε εξάλλου πρόσφατα στον εξαναγκασμό σε παραίτηση από τους χρηματοδότες των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Αμερική, πριτάνεων εμβληματικών πανεπιστημίων, επειδή αρνήθηκαν να ταυτίσουν τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για πατρίδα με τον αντισημιτισμό. Μην μας μιλάτε λοιπόν για ακαδημαϊκή ελευθερία στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει. Τώρα για τον προϋπολογισμό. Έχουμε μπροστά μας άλλον ένα προϋπολογισμό για τις δαπάνες στα πανεπιστήμια και στην έρευνα. Καθυλωμένες οι δαπάνες σε επίπεδα πολύ πίσω από τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων και συνολικά τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζομένων σε αυτά. Πολύ πίσω και από τις δραματικά διευρυμένες δυνατότητες της εποχής. Σε μια χρονιά που η ακρίβεια καλπάζει, που πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα φωνάζουν για ακόμα μια φορά ότι ο προϋπολογισμός δεν φτάνει να καλύψει ούτε φως, νερό, τηλέφωνο, η κυβέρνηση διατηρεί στα ίδια επίπεδα την κρατική χρηματοδότηση, που πρακτικά σημαίνει ένταση της υποχρηματοδότησης. Και να μην μιλήσουμε για τις τεράστιες ανάγκες στα κτίρια, πέφτουν τζάμια, σοβάδες, μπάζουν νερά, βυθίζονται στο σκοτάδι. Να μην μιλήσουμε για τις τεράστιες ανάγκες φοιτητικής μέριμνας, που δεν είναι μόνο η σύντηση και η στέγαση, αλλά και σε αυτά ακόμα να μείνουμε. Τι να πούμε για το διαχρονικό έσχος της συμβάσης καθαριότητας, για την ποιότητα του φαγητού ή για τα χαράτσια στις εστίες. Μια από τα ίδια λοιπόν. Όχι ακριβώς. Εμείς λέμε ότι η υποχρηματοδότηση είναι επιλεκτική και στοχευμένη. Δίνονται χρήματα, πολλά χρήματα. Στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα πραγματικά βρέχει εκατομμύρια. Όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον τακτικό προϋπολογισμό και όχι για τις ανάγκες των φοιτητών, των εργαζομένων, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Από τη μια κλείνει η στρόφιγγα για τις ανάγκες των φοιτητών και από την άλλη ανοίγει η στρόφιγγα για επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων εργαλείων. Κάποια στοιχεία. Το ΑΕΠ της χώρας μας προβλέπεται φέτος να αγγίξει τα 200... Το επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία στον προϋπολογισμό, προβλέπεται να αγγίξει τα 230 δις. Κάπου τόσες είναι και οι στρατιωτικές δαπάνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 23. Αυτός, τα 230 δις, είναι ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας. Με άθλιες και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με 13ωρα, με μισθούς πείνας. Από αυτό το πλούτο προβλέπεται να δαπανηθούν μόλις 1,4 δις για την τριτοβάθμια και 0,3 δις για την έρευνα. Τακτικός και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μαζί, δηλαδή 0,6 με 0,7%. Την τελευταία δε δεκαετία οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 1,8 δισεκατομμύρια και χρηματοδότηση των ΑΕΗ κατά 70%. Επίσης, συνεχίζεται και διευρύνεται η υποστελέχωση. Την ίδια στιγμή που ο νέος νόμος πλαίσιο, που ψηφίστηκε πέρυσι, προβλέπει πληθώρα δομών, νέων δομών μεταξύ άλλων, προβλέπει πληθώρα προγραμμάτων, αυτά που θα οδηγήσουν εξωστρέφεια, όπως λέμε, το ιδιωτικοποιημένο δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή κοινά, διπλά πτυχία, ξενόγλωσσα κτλ. Προβλέπεται μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, προβλέπεται μείωση προσωπικού κατά 2.300 εργαζόμενους. Πώς θα τρέξουν λοιπόν όλα αυτά, πώς θα στελεχωθούν? Με συμβασιούχους. Βλέπετε, οι συμβασιούχοι πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δουλεύουν σε προγράμματα και δουλειά με το κομμάτι. Και μετά κόπτεστε για το brain drain. Την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, προβλέπονται εκατοντάδες εκατομμύρια, κυριολεκτικά εκατομμύρια, για δράσεις που εντείνουν την κατηγοριοποίηση και την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων, όπως 156 εκατομμύρια για πανεπιστήμια αριστείας, 20 για βιομηχανικά διδακτορικά, 92 για συμπράξεις ερευνητικής αριστείας, 100 εκατομμύρια για vouchers, για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δεκάδες εκατομμύρια για άλλες δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ώρα που ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένη η δωρεάν πρόσβαση το 2023 στο διαδίκτυο. Ζεστό χρήμα δηλαδή σε επιχειρήσεις και χάντρες και καθρεφτάκια στους φοιτητές και στους εργαζόμενους και στους ερευνητές. Και βέβαια έχουμε και την αρβαρχίδα του επιχειρηματικού πανεπιστημίου του ΣΕΛΚΕ, των οποίων τα αποθεματικά θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων και για υποστήριξη των υποδομών, αλλά πώς? Επιλεκτικά, ανάλογα με το τι μπορεί να κάνει απόσβεση. Για παράδειγμα, το ΕΚΠΑ εκενίασε νέο κτίριο που θα χρησιμοποιείται μόνο από τους φοιτητές του ξενόγλωσσου προγράμματος της ιατρικής. Να μην μιλήσουμε για τον πακτολό της πράσινης μετάβασης που θα διοχετευτεί στο πρασίνισμα των κτιρίων, όταν ακόμα δεν έχει ελεγχθεί η στατικότητα των κτιρίων. Και μια απορία. Την ανοχή σας, ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Μια απορία. Στον προϋπολογισμό επιδόσεων μπαίνει σαν στόχος ενίσχυσης της ποιότητας, όπως λέει, να ανέβει το ποσοστό αποφύτων από τα ΑΕΗ σε διάρκεια σπουδών νη-2. Αλήθεια, πώς θα επιτευχθεί αυτό όταν δεν έχει εξαγγελθεί ούτε μισό μέτρο για την αντιμετώπιση των πραγματικών λόγων που οδηγούν σε παράταση του χρόνου σπουδών των φοιτητών? Για να κλείσω, εμείς λέμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημίων και του ερευνητικού έργου, κόντρα στις προτεραιότητες όμως του αστικού κράτους που σήμερα το διαχειρίζεται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αρκεί να βγει από τη μέση το κριτήριο του κέρδους. Έχουμε μπροστά μας πολλές μάχες, όπως αυτή ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια με όποια μορφή και όποτε έρθουν. Καλούμε λοιπόν τους φοιτητές, τους ερευνητές, τους εργαζόμενους να συμπορευθούν με το ΚΚΕ σε σύγκρουση με τη λογική της μοιρολατρείας, της μιζέριας, του μικρότερου κακού, για να διεκδικήσουμε όλες και όλοι μαζί τη ζωή που μας αξίζει. Όλες και όλοι αύριο το απόγευμα στα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα.